Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Κώστας Μαυρίδης και μόλις έχουν ξεκινήσει οι ειδήσεις της τηλεόρασης του Flash. Σήμερα είναι Τετάρτη, 8 Ιουνίου του Σωτήριου έτους 2022. Πάμε να ξεκινήσουμε το δελτίο ειδήσεων όπως το κατέγραψαν και επιμελήθηκαν οι δημοσιογράφοι και οι τεχνικοί της τηλεόρασης του Flash. Ξεκινούμε από την κεντρική δημοσιογραφία που μας αφορά όμως και στη Δυτική Μακεδονία αλλά και στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, καθώς η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης είναι μία από τις περιοχές για τις οποίες αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε ημερίδα συνέδριο στην Αθήνα για την υγεία, λέγοντας ότι δεν μπορεί και δεν είναι δυνατόν να λειτουργούν, να υπολειτουργούν, όπως τόνισε, νοσοκομεία σε μικρότερη απόσταση των 30 χιλιόμετρων. Μάλιστα, ο κύριος Μητσοτάκης έσπευσε να πει ότι υπάρχει ήδη σχέδιο, πιλωτικό σχέδιο στην Δυτική Μακεδονία, το οποίο εξετάζει η κυβέρνηση, υπονοώντας το σχέδιο και την πρόταση του Δήμου Κοζάνης για ένα νέο περιφερειακό νοσοκομείο στη Δυτική Μακεδονία. Ο κύριος Μητσοτάκης έσπευσε βέβαια να πει ότι όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να γίνουν στην τρέχουσα θητεία της κυβέρνησης, αλλά σε επόμενη χρονική περίοδο. Πάμε να δούμε την σχετική δήλωση και επαναρχόμαστε. Είναι πραγματικά κρίμα και λυπηρό, θα έλεγα, το γεγονός ότι δεν μπορούμε πολιτικά να συμφωνήσουμε, τουλάχιστον με την αξιωματική αντιπολίτευση. Με άλλα κόμματα πιστεύω ότι υπάρχουν περισσότερα πεδία συνεννόησης σε ορισμένες απολύτως αυτονόητες αλλαγές οι οποίες πρέπει να γίνουν. Αναφερθήκατε στον νοσοκομειακό χάρτη. Την πραγματικότητα είναι ότι σήμερα έχουμε νοσοκομεία, τα οποία μπορεί να απέχουν 20 ή 30 χιλιόμετρα το ένα από το άλλο, τα οποία λειτουργούν, υπολειτουργούν και τα δύο. Πείτε ότι έχουμε δύο νοσοκομεία, δεν θα χρειάζεται να αναφερθώ σε συγκεκριμένες περιοχές, τα οποία και τα δύο μπορεί να έχουν μία οφθαλμολογική κλινική, λέω, με έναν οφθαλμίατρο, ο οποίος δεν μπορεί να χειρουργήσει, γιατί είναι ένας και μόνος, και τελικά να μην εξυπηρετεί ούτε το ένα ούτε το άλλο νοσοκομείο τα οφθαλμολογικά περιστατικά. Αυτές είναι παθογένειες οι οποίες πρέπει να διορθωθούν. Και εμείς λέμε ότι δεν χρειάζεται να κλείσει καμία μονάδα, αλλά μπορεί να αλλάξει η κατεύθυνσή της. Θα δημιουργήσουμε ένα σύστημα περιφερειακών κέντρων με ακτίνες στην περιφέρεια, από εκεί και πέρα, και θα εξορθολογήσουμε τις κλινικές οι οποίες υπάρχουν στα περιφερειακά νοσοκομεία. Θα μας οδηγήσει αυτό σε κάποιες συγκρούσεις, προφανώς. Θα ξεβολευτούν κάποιοι. Προφανώς και θα ξεβολευτούν κάποιοι. Είναι δυνατόν όμως σήμερα πραγματικά η αξιωματική αντιπολίτευση να περιοδεύει την Ελλάδα και όπου εντοπίζει τέτοιες δυσλειτουργίες να λέει δεν πρέπει με τίποτα να γίνει καμία παρέμβαση σε ένα περιφερειακό νοσοκομείο το οποίο όλοι γνωρίζουμε ότι υπολειτουργεί και παρέχει πολύ, πολύ μέτριες, για να μην χρησιμοποιήσω κάποια πιο αυστηρή έννοια, υπηρεσίες στους πολίτες. Άρα ο νέος νοσοκομειακός χάρτης αποτελεί μια σημαντική μεταρρύθμιση η οποία ήδη δρομολογείται, θα είναι μεταρρύθμιση για μας δεύτερης τετραετίας. Δεν μην περιμένετε παρεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν άμεσα. Και εκεί θα πρέπει να δούμε τι πρέπει ενδεχομένως, πού πρέπει να συγχωνεύσουμε δράσεις, τι εξορθολογισμός πρέπει να γίνει. Ας πούμε, εγώ έχω δει ήδη ένα σχέδιο το οποίο έχει ετοιμαστεί, που μου φαίνεται πολύ λογικό, πιλωτικό για τη Δυτική Μακεδονία, για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να αξιοποιήσουμε καλύτερα τις υφιστάμενες δομές. Και από εκεί και πέρα, που χρειάζεται να δημιουργήσουμε καινούργια νοσοκομεία. Εμείς είμαστε πολύ φιδωλοί στις εξαγγελίες. Και από την υγεία θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε στην πραγματική οικονομία και στην ακρίβεια που καθημερινά βιώνουν οι Έλληνες πολίτες. Συλλογικότητες, φορείς και σύλλογοι της Πτολεμαΐδας πραγματοποίησαν σήμερα παράσταση διαμαρτυρίας μπροστά από τα ταμεία της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα επί της οδού 23 Μαρτίου, διαμαρτυρώμενοι για την ρήτρα αναπροσαρμογής αλλά και την ακρίβεια στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος. Ρεύμα φθηνό για όλο το λαό! Ρεύμα φθηνό για όλο το λαό! Και οι φορείς της πόλης διαμαρτύρονται για το πανάκριβο τιμολόγιο που τσακίζει τη μέση λαϊκή οικογένεια. Η σημερινή κινητοποίηση γίνεται με πρωτοβουλία του ΣΕΕΝ και συμμετέχουν διάφορα σωματεία και φορείς, όπως ο Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων, ο Σύλλογος ΑΜΕΑ, ο Σύλλογος Γυναικών κτλ. Διεκδικούμε την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής και να υπάρχει ρεύμα φθηνό για όλο το λαό. Το ρεύμα πρέπει να είναι κοινωνικό αγαθό, όχι εμπόρευμα. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα σε οικογένειες μέσα στην πόλη όπου τους κόβουν το ηλεκτρικό.
καταλαβαίνετε η αυτό. Η πράσινη επόμενα... ανάπτυξη είναι ένα ψέμα. Φτώχεια, ανεργία, πανακριβό το ρεύμα. Η πράσινη ανάπτυξη είναι ένα ψέμα. Φτώχεια, ανεργία, πανακριβό το ρεύμα. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι το επόμενο διάστημα, όσο προχωράει η απολιγνητοποίηση, το ρεύμα θα γίνεται όλο και πιο ακριβό. Αυτά βέβαια δεν έπεσαν από το πουθενά. Αυτά υλοποιήθηκαν δεκαετίες πριν με την πολιτική της απελευθέρωσης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με τελευταίο στάδιο την απολιγνητοποίηση. Συστήματα έχουν διακοπές. Εμείς άτομα με αναπηρία χρειαζόμαστε δύο φορές την ενέργεια. Για μας είναι θέμα ζωής το ρεύμα. Πολλά μέλη μας ανησυχούν. Αν τους κοπεί το ρεύμα, πρέπει να γίνει κάτι. Πιο φθηνό ρεύμα για τα άτομα με αναπηρία. Θα αλλάξουμε θέμα και θα πάμε στην μεγάλη κακοκαιρία με την χαλαζόπτωση που έπληξε κυρίως τη λεκάνη του Αμιντέου και όχι μόνο, καθώς είχαμε χαλάζει και στην Καστοριά, κυρίως στην πόλη, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Σε ό,τι αφορά τις καλλιέργειες, στις δένδροκαλλιέργειες, οι αγρότες δείχνουν απογοητευμένοι για την φετινή χρονιά, καθώς όπως λένε η ζημιά είναι πολύ μεγάλη, την ώρα που ήταν έτοιμοι σε κάποιες πρώιμες ποικιλίες να κάνουν την συγκομιδή των καρπών, όπως είναι το κεράσι. Ροδάκινα, κεράσι, νεκταρίνια, αλλά και μήλα ήταν τα όσα επλήγησαν από την χαλαζόπτωση της 6ης Ιουνίου. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που έχει να κάνει με το αγρόκτημα της Βεγόρας και αμέσως μετά θα δούμε τα όσα δήλωσαν αγρότες του Αντιγόνου του Δήμου Αμιντέου στην εκπομπή C-News και στο Θόδωρο Καρυπίδη, καθώς η κακοκαιρία έπληξε και την περιοχή του Αντιγόνου αλλά και την περιοχή του Μανιακίου του Δήμου Αμιντέου. Δεν έχει κανένα, πώς το λένε, όσες φορές και αν χτύπα, για άφηνε και δύο πράγματα, ας πούμε. 6 Ιουνίου είναι μια μέρα που θα την θυμόμαστε εδώ στην περιοχή. Αλήθεια, δεν ξέρουμε πώς να την περιγράψουμε. Δεν υπάρχουν λόγια πλέον για το καιρικό φαινόμενο της χαλαζόπτωσης της χθεσινής. Και άλλες φορές έχει πέσει χαλάζι, και άλλες φορές έχουμε μιλήσει, έχουν πληγεί περιοχές και στην περιοχή του Δήμου Αμιντέου. Το χθεσινό ήταν μια καταστροφική μανία να μην μείνει τίποτε όρθιο. Ήταν φοβερό ακόμη και για μας τους ανθρώπους. Παρακαλούσαμε να σταματήσει, όχι σκεπτόμενη τη ζημιά, παρακαλούσαμε να σταματήσει ως θεομηνία. Δεν ξέραμε τι δεινά και τι κακά μπορεί να φέρει. Τώρα όσον αφορά τον καρπό, τους καρπούς. Βλέπω πρώτον ότι έχει πέσει πάρα πολύ καρπός κάτω. Δηλαδή ναι. Τα έριξε από το δέντρο. Και δεύτερον βλέπω πολλά χτυπήματα. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει ούτε ένα καλό. Καρποί οι οποίοι πραγματικά ήταν σε ένα στάδιο το οποίο ήταν... Ό,τι καλύτερο μπορούσε να υπάρχει από όλες τις συνθήκες. Θα πάει καλά η χρονιά. Ναι, ότι θα πήγαινε μια χρονιά πάρα πολύ καλά. Δεν υπάρχει όμως. Αυτό που συνέβη δεν υπάρχει. Πώς το λένε. Και σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή για το συγκεκριμένο καρπό που είναι πολύ ευπαθή, δεν είναι πλέον ότι καταστράφηκε. Πρέπει να το συγκομίσουμε και να το πετάξουμε. Δεν πρέπει να το αφήσουμε πάνω στα δέντρα. Δηλαδή θα κάνουμε όλη τη διαδικασία και θα τα πάρουμε να τα πετάξουμε. Θέλουμε μεροκάματα ή μερομύστια να τα κόψουμε προσεκτικά με το κατσανάκι τους και να φύγουν. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό και καταλαβαίνετε ότι όσο περνάει η ώρα και ο χρόνος και φαίνοντας, βλέπουμε και τη ζημιά περισσότερη, θα δείτε και στα ροδάκινα ακόμη τι έχει γίνει. Έχουν πέσει κάτω οι καρποί. Έχουν πέσει κάτω οι καρποί. Στα αμπέλια έχουν ξυριστεί οι κορυφές και πραγματικά είναι πρωτοφανή, δεν ξέρω. Δηλαδή, ο Θεός με τον Θεό. Ο Θεός με τον Θεό εχθές. Βιβλική η καταστροφή. Ειλικρινά σας μιλάω, βιβλική η καταστροφή. Δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουμε, δεν ξέρω πώς θα συνεχίσουμε. Ερχόμαστε από μια χρονιά επώδυνη, χωρίς παραγωγή, χωρίς καρπούς, πράγμα που σημαίνει ότι ακόμη πιο δύσκολη και η συντήρηση. Τα φέραμε μέχρι ένα σημείο, μέσα σε 15 λεπτά. Μέσα σε 15 λεπτά έγινε αυτή η καταστροφή. Τι να πω. Είναι από τις φορές που τα λόγια περιτεύουν. Εδώ, κοίταξε εδώ. Εδώ. Δηλαδή δεν έχει λόγια να πεις. Βρισκόμαστε στη Βεγόρα. Χθες έριξε χαλάζι. Μεγάλη καταστροφή. Όχι μόνο χτύπησε τους καρπούς,
αλλά τους έριξε και κάτω. Βλέπουμε πάρα πολύ καρπό κάτω. Έχει πάρα πολύ καρπό κάτω. Ήτανε το χαλάζι μεγάλου μεγέθους και δεν απλά τα χτύπησε, τα έριξε και κάτω. Και περιμένουμε τον ΕΛΓΑ. Κάθε χρόνο πληρώνουμε ασφαλιστικές εισφορές για να αποζημιωθούμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Περιμένουμε τον ΕΛΓΑ. Μακάρι να τα απεξέλθει. Και ό,τι έμεινε είναι χτυπημένο. Ενδεχομένως δεν θα έχουμε καλό καρπό, έτσι δεν είναι? Ναι, η βιομηχανία δεν μπορεί να τα αγοράσει αυτά, γιατί τα κάνει κομπόστες. Είναι δεύτερη διαλογή. Ναι, είναι δεύτερη διαλογή φυσικά. Θα πάνε για χυμό. Οπότε θα είναι τα χρήματα που θα πάρουμε πολύ λιγότερα. Πρόσεξε να δεις. Δεν έχει αφήσει καρπό αχτύπητο πέραν του τον έχει ρίξει και κάτω. Δεν έχει αφήσει. Ναι. Αυτά τώρα είναι τα επιτραπέζια ροδάκινα εδώ πέρα. Δείξε λίγο λαζό. Τα νεκταρίνια. Ναι. Τα νεκταρίνια. Αυτά δηλαδή που όχι απλά δεν είναι παραγωγικά, αυτά πρέπει να πεταχτούνε. Πρέπει να πεταχτούνε, πρέπει να βγουν έξω από το χωράφι να πεταχτούνε, να μην σαπίσουνε. Και εδώ τώρα που φαίνεται ένα ψηλό σημαδάκι, κοίταξε το. Θα σαπίσει. Έχει προχωρήσει μέσα, αυτό θα σαπίσει και το εργοστάσιο δεν το παίρνει. Ναι. Ενώ δεν φαίνεται ζημία, υπάρχει ζημιά. Και ό,τι μείνει θα είναι δεύτερη διαλογή. Ναι, και... δεν είναι. Μα δεν μπορεί να καλλιεργήσει, τι να μπει να μαζέψει, τι να ρεώσει, τι να μαζέψει. Δεν είναι. Είναι τόσο μεγάλο το ποσοστό ζημία. Να το. Βλέπεις, έχει φτάσει μέχρι το κουκούτσι. Σκεφτείτε ότι ό,τι είναι πάνω είναι ακατάλληλο και έχει πέσει το 80 με 90% του καρπού που υπήρχε πάνω στο δέντρο. Ναι, έχει πέσει κάτω. Ναι, αυτό, δηλαδή, αν ένα δέντρο ξεκινάει από 70, 80, 90, 100 κιλά, έχει μείνει ένα πολύ μικρό ποσοστό το οποίο είναι αχρηστεμένο, αλλά έχουν πέσει κάτω. Δεν είναι, δηλαδή... Έλα, να τα σπασμένα εδώ κάτω. Όπως είναι εδώ πέρα κομμένα. Και κάποιοι που έχουν πέσει ήδη. Και αυτό τώρα, άμα προσέξει, είναι στην ανθοφορία πάνω. Με το που το χτύπησε, έχει φύγει η γύρι. Τώρα δεν θα έχει και σταφύλια μετά. Τώρα στείνει το καρπός, ναι. Ναι. Τα περισσότερα είναι πεσμένα κάτω. Ναι. Έχει μεγάλη πέσα. Σειράκι είναι αυτό. Ήρθαν, τα είδανε. Εδώ δεν ήρθανε. Δεν ήρθαν. Είδαμε σε άλλη περιοχή αμπέλια. Αλλά παντού το ίδιο είναι. Καλά δεν μιλάμε για τα φύλλα και αυτά σχισμένα. Σε 2-3 μέρες και ακορφολόγημα θα πηγαίνανε. Ακορφολόγησε ο καιρός, δεν είπα. Κάτι ποικιλία, early BG, πρώιμα, είναι για μάζεμα. Σήμερα ήταν να μαζέψω. Κανόνισα εγώ με εργάτες να μαζέψουμε. Δεν μπορούμε να τα μαζέψουμε γιατί τα έχει χτυπήσει το χαλάζι. Δεν υπάρχουν γεωπόνοι εκτιμητές να έρθουν να τα δούνε. Είμαι σε απόγνωση, δεν ξέρω τι να κάνω. Δηλαδή, αν τα μαζέψετε, δεν θα μπορούν να τα εκτιμήσουν. Όχι, αν δεν μπορώ να τα μαζέψω γιατί είναι χαλαζοχτυπημένα. Δεν τα παίρνει κανένας. Για να τα αφήσω. Θα τα φάνε τα πουλιά μέχρι να προσλάβουν εκτιμητές, μέχρι να έρθουν, μέχρι να κάνουν και δεν ξέρω τι να κάνω. Το βλέπεις, είναι όριμο, είναι πρώιμο, είναι για μάζεμα. Περιμένουμε τι θα μας πούν, τι θα κάνουμε. Και το κλαδί έχει σπάσει. Ναι. Χώρια που έχει ρίξει κάτω, έχει σπάσει και κλαδιά. Ήταν χοντρό, ήταν μεγάλο το χαλάζι. Πολύ μεγάλο. Βλέπετε τις φωτογραφίες. Εγώ θα ήθελα να... Ο χαιρετισμός μου θα είναι καλησπέρα από τη χαλαζοχτυπημένη κοινότητα του Γόνου. Δυστυχώς το κύμα ήταν τόσο σφοδρό που δεν άφησε τίποτα, κύριε Καρυπηδή. Και το δυστύχητο... Δυστυχώς, λίγο πριν μάσουν τις καλλιέργειες. Όπως η καλλιέργεια του Αρακά, που οι αγρότες οι συνάδελφοι
θα αλουνίζανε μέσα σε εντός ημερών. Είναι οι καλλιέργειες που βλέπουμε, έτσι, του Αρακά τώρα, αυτά που βλέπουμε στα πλάνα. Μάλιστα. Και τα κεράσια, τα ρουβάκινα και τα καλαμπόκια φυσικά. Για πόσα στρέμματα μιλάμε, ζημιές? Όλο τον κάμπο, 15.000 στρέμματων. 15.000 στρέμματα, μάλιστα. Ήρθανε από τον ΕΛΓΑ, κάνανε καταγραφή των ζημιών, τι σας είπανε? Ευτυχώς ήρθαν, βγήκε και σήμερα η αναγγελία, θα μπορούν οι αγρότες να δηλώσουν τις ζημιές από σήμερα έως τις 20 του μηνός. Μάλιστα. Για να βάλουμε στην κουβέντα μας τον κύριο Δραγανούδη, τον αγρότη μας. Κύριε Δραγανούδη, ποια είναι η εικόνα, για πείτε μας κι εσείς. Η κατάσταση, κύριε Καρυπίδη, είναι καταστροφή, τίποτα άλλο. Μιλάμε για 15.000 στρέμματα έφορης γης που έχουν πάθει σοβαρότατη ζημιά. Ξεκινάμε από μια καλλιέργεια όπως είναι αυτή του Καλαμποκιού που αποζημιώνεται σπάνια, να μην σας πω ποτέ, η οποία μιλάμε της τάξης έχουν πάθει ζημιά έτσι όπως τα βλέπουμε 400 με 500 κιλά το στρέμα. Είναι μείον δηλαδή. Πιάνανε χι ποσό και τώρα είναι του Αρακά, ήταν σε 4 με 5 μέρες θα γινόταν συγκομιδή. Καταστράφηκε. Ο Αρακάς είναι ολοκληρωτική καταστροφή. Στα κεράσια, στα δέντρα, στα ροδάκινα, στα νεκταρίνια η ζημιά αγγίζει το 95% και σε πάρα πολλά χωράφια το 100%. Δεν σώνει τίποτα. Μάλιστα. Άρα, μιλάμε για μια ολική καταστροφή σε μια περίοδο που όλοι φοβόμαστε την επισητιστική κρίση. Σε μια περίοδο που βάζετε πολύ βαθύτερα το χέρι στην τσέπη για να μπείτε να καλλιεργήσετε, γιατί είναι αυξημένο το κόστος παραγωγής και έρχεται αυτή η κατάσταση. Τώρα, οι αποζημιώσεις πώς θα τρέξουν, τι σας είπανε, διότι αν δεν σας δοθούν και γρήγορα, φοβούμαι ότι θα πάμε σε επιπρόσθετη δυσχερή κατάσταση. Ήδη είστε σε δυσχερή θέση. Τι σας είπανε? Αύριο, κύριε Καρυπίδη, θα γίνει μια συνάντηση όλων των φορέων στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μιντέο. Ναι. 10 η ώρα θα πει, να ενημερώσουμε και όποιον βλέπει την εκπομπή σας, να προσέλθει, είτε πρόεδρος, είτε αγρότης, είτε οποιοδήποτε ιδιότητα έχει. Γιατί το θέμα είναι και δύσκολο στο διαδικαστικό του ΕΛΓΑ. Παραδείγματο χάρη, πότε θα έρθουν εκτιμητές για να εκτιμήσουν την σοβαρότητα του κάθε αγροτομαχείου. Παραδείγματο χάρη, ο Αρακάς, που είναι μια καινούργια καλλιέργεια εδώ στο χωριό, σε λίγες ημέρες, όπως σας είπα, θα τον αλωνίζανε. Και σε λίγες μέρες θα οργώσουν τα χωράφια για να μπει η δεύτερη καλλιέργεια που είναι τα φασολάκια. Αν αργήσει ο εκτιμητής να έρθει να το δούνε, και όταν αργήσει, δεν λέμε για ένα μήνα, πρέπει να έρθει εντός της εβδομάδας. Τι θα έρθει να δει σε ένα μήνα, το οργωμένο το χωράφι που θα είναι σπαρεμένο φασολάκι? Θα επικοινωνήσουμε εμείς με τις υπηρεσίες του ΕΛΓΑ, έτσι. Βλέπω και το Βαγγέλη, βάλουμε τον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο λίγο στην κουβέντα. Βαγγέλη, να επικοινωνήσουμε άμεσα εκεί στη Δυτική Μακεδονία με τις υπηρεσίες του ΕΛΓΑ και αν χρειαστεί και κεντρικά. Τις υποστελεχωμένες υπηρεσίες ναι, του ΕΛΓΑ. Είναι γνωστό αυτό. Για να δούμε πώς αυτό το πράγμα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Διότι δεν υπάρχει περιθώρια για χρονοκαθυστέρηση, αφού πρέπει να κάνουν και αλλαγές των καλλιεργιών οι άνθρωποι. Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλεις να κάνεις κάποιο σχόλιο, να ρωτήσεις κάτι, Βαγγέλη, και να ολοκληρώσουμε. Όχι, απλώς μία ερώτηση που θα ρωτούσε κάποιος που δεν ξέρει από αυτά. Αν προληπτικά μπορούσατε να λειτουργήσετε, τώρα πού να βάλεις όμως αντιχαλαζικά δίκτυα σε 15.000 στρέμματα, έτσι? Όχι, δεν γίνεται. Το κόστος... Προφανώς. Χωρί ότι καλύπτει κάποια λεφτά ο ΕΛΓΑ, αλλά το κόστος πάλι είναι τεράστιο. Δηλαδή δεν είναι ρεαλιστικό, δεν μπορεί να γίνει. Κατανοητό. Αυτό που θα μπορούσα να πω εγώ είναι ότι αυτό το κύμα είναι πρωτοφανές. Ποτέ εμείς δεν είχαμε... Εγώ είμαι 40 χρονών, δεν έχω δει τόσο χαλάζι στο χωριό. Καθόλου. Ναι, ναι. Μακάρι να ήμασταν πιο έμπειροι σε τέτοια φαινόμενα, όπως είναι άλλες περιοχές, και να θα είχαμε τουλάχιστον τα δέντρα, τη δεντροκαλλιέργεια, θα είχαμε μεριμνήσει. Αλλά πρώτη φορά γίνεται τόσο να πέσει τόσο πολύ χαλάζι. Ναι. Αυτό δεν ήμασταν προετοιμασμένοι εμείς. Δυστυχώς, οι καιρικές συνθήκες θα μας βάλουν πάλι βαθιά το χέρι στην τσέπη και άμα βοηθήσει το κράτος θα επενδύσουμε και σε αντιχαλαζικά. Λατινικά, πληροφορική αλλά και χημεία ήταν τα μαθήματα των μαθητών στις πανελλήνιες εξετάσεις των γενικών λυκείων που διαγωνίστηκαν σήμερα. Οι μαθητές, εξερχόμενοι από τα εξεταστικά κέντρα, δήλωναν μαθήματα με διαβαθμισμένο βαθμό δυσκολίας και για καλά διαβασμένους. Την ίδια άποψη συνερίζονται οι φροντιστές αλλά και οι καθηγητές τους. Πάμε να δούμε το τι δήλωσε η Κία Κοκκίνη, μιλώντας στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων για τα λατινικά που εξετάστηκαν σήμερα οι μαθητές.
Δύο τα πράγματα σήμερα. Ναι. Τρία κείμενα, σε τρία εξετάστηκαν. Είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα με τη λιγότερη ύλη να μας δίνει δύο κείμενα το Υπουργείο. Τώρα, επειδή αυξήθηκε η ύλη, ήταν μια αλλαγή που την περιμέναμε. Έπεσαν πολύ αναμενόμενα σχετικά θέματα, ιδιαίτερως βατά. Οι ερωτήσεις της γραμματικής, οι παρατηρήσεις γενικότερα ήταν πολύ ευκρινώς δοσμένες. Οπότε νομίζω ότι συνεχίζουμε για ιστορία με πολύ αναπτερωμένο ηθικό. Μετά από 22 χρόνια, από το 2000, επαναλειτουργεί με επανίδρυση ο αστυνομικός σταθμός του Βελβεντού. Τα εγγένεια του οποίου έκανε ο ίδιος ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, ο οποίος επισκέφτηκε σήμερα την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Ο κύριος Θεοδωρικάκος, μεταξύ των επισκέψεών του, βρέθηκε στην Πανεπιστημιούπολη το πρωί, αλλά και στο Δήμο Εορδέας αργά το απόγευμα. Στα εγγένεια μίλησε για τον υψηλό βαθμό ασφάλειας των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας, με τις υπηρεσίες αστυνόμευσης να είναι σε καλό επίπεδο και τα περιστατικά να είναι πολύ κάτω από το μέσο όρο της χώρας. Ικανοποιημένος για την εξέλιξη της επαναλειτουργίας του αστυνομικού σταθμού στην περιοχή του Βελβεντού ήταν ο Δήμαρχος Μανώλης Στεργίου. Εκτεταμένο ρεπορτάζ αμέσως τώρα στις οθόνες σας. Κύριε Γενική Επιθεωρητά Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, κύριε Διοικητά Ενάτης Ταξιαρχίας Πεζικού, κύριε Διοικητά Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Μακεδονίας, κύριοι βουλευτές, κύριοι δήμαρχοι, κύριοι αντιδήμαρχοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην τελετή εγγενείων του νεοειδρυθέντος αστυνομικού σταθμού Βελβεντού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης. Των λαών σου και ευλογήσεων την κληρονομία σου. Νίκα στη ευσεβέση κατ' εναντίον δρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσου, Κύριε, των λαών σου και ευλογήσεων την κληρονομία σου. Νίκα στις ευσεβέσεις κατ' εναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάδων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσου, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Νίκα στις ευσεβέσεις κατ' εναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάδων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Συγχαρητήρια για ό,τι προσπαθείτε και κάνετε για την πόλη σας και την περιοχή και στους ανθρώπους που θα είναι εδώ να χαιρετήσουν. Ο Θεός να τους σκεπάζει, γιατί το έργο της αστυνομεύσεως είναι δύσκολο και όσο προάγεται το σχήμα του κόσμου του, δυστυχώς γίνεται ακόμη δυσκολότερο. Εμείς πάντα προσευχόμεθα υπέρ του ευσεβούσιμων έθνος, Φιλοχρήστου στρατού και των σωμάτων ασφαλείας. Ο Θεός να είναι μαζί σας. Ευχαριστώ θερμά για την υποδοχή σας. Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας σήμερα στα εγγένεια του αστυνομικού σταθμού του Βελβεντού. Άγιοι Πατέρες, κύριε Δήμαρχε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αξιότιμοι αστυνομικοί της ελληνικής αστυνομίας, πρόσωποι του ελληνικού στρατού, κυρίες και κύριοι πολίτες του Δήμου Βελβεντού, συμπατριώτες και συμπατριώτισες. Είναι ξεχωριστή χαρά για μένα να βρίσκομαι εδώ, ανάμεσά σας. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο Δήμο Βελβεντού. Βλέπω στα μάτια σας το ενδιαφέρον, τον πατριωτισμό και το αίσθημα ενότητας. Πιστεύω ότι χαρακτηρίζει ιδίως αυτή την εποχή όλους τους Έλληνες. Είμαστε εδώ γιατί το πρώτο μέλημά μας οφείλει να είναι η ασφάλεια των πολιτών,
Αυτός είναι ο λόγος που συμβάλλουμε και με τη δημιουργία αυτού του αστυνομικού σταθμού. Εδώ υπηρετούν οι αστυνομικοί της ελληνικής αστυνομίας με μέλημα αποκλειστικό την ασφάλεια όλων σας, όλων μας. Η Δυτική Μακεδονία, η Κοζάνη, ο Δήμος Βελβετού είναι από τις πιο ασφαλείς περιοχές στην Ελλάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε δουλειά. Έχουμε δουλειά και θα τη συνεχίσουμε, ώστε όλοι οι άνθρωποι που κατοικούν εδώ, όπως και οι επισκέπτες του Δήμου σας και όλες τις ευρύτερες περιοχές που θέλουμε να γίνουν ακόμα περισσότεροι, να νιώθουν ασφαλείς και να έρχονται με χαρά και με άνεση στην περιοχή. Κυρίες και κύριοι, είμαι σίγουρος ότι κανείς από εσάς δεν πίστευε ότι στις μέρες μας θα γινόταν πόλεμος στην Ευρώπη. Είμαστε όλοι σε ανησυχία και σε προβληματισμό, γιατί όλοι πληρώνουμε τις συνέπειες αυτού του πολέμου με μεγάλα προβλήματα, με δυσκολίες, με ακρίβεια, με χίλια δυο εμπόδια, τα οποία μπορούμε όλοι μαζί να τα αντιμετωπίσουμε με την ενότητα, την αλληλεγγύη μας και τα μέτρα που παίρνουμε ώστε να ανακουφίζονται οι οικογένειες και τα νοικοκυριά και να προχωρήσουμε μπροστά. Σας μεταφέρω το μήνυμα ενότητας, αγάπης και πολύ μεγάλο ενδιαφέροντος για το Δήμο, όπως και για όλη την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, του Πρωθυπουργού μας, Κυριάκου Μητσοτάκη, και να ξέρετε ότι μόνο ενωμένοι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και είμαι σίγουρος ότι σε αυτό το Δήμο οι άνθρωποι είναι ενωμένοι, όλοι μαζί μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά, να ανταποκριθούμε στις δυσκολίες και να κάνουμε ακόμα καλύτερες τις συνθήκες ζωής, κρατώντας εδώ για το μέλλον τα παιδιά μας, γιατί είναι το σπουδαιότερο που οφείλουμε στην πατρίδα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημάρχοι, σεβασμιώτες, δήμαρχοι, υπόλοιποι βουλευτές, παρακαλώ. Όλοι. Εντάξει είμαστε. Με το δεξί, με το δεξί. Πάμε. Κάμερα. Με το καλό. Δεν γίνεται. Όχι, βάλω το χέρι που πεβολεύει. Έτσι, σωστά, πολύ σωστά. Καταγωγή. Από εδώ, από το χώριο εδώ. Νομίζω ότι σε γενική γραμμή είμαστε όντως ήρεμα εδώ, έτσι να είναι. Πάντα έτσι να είμαστε. Τι κάνετε, είμαστε καλά. Σήμερα πρωτίστως οι δημότες του Δήμου Βελβεντού αλλά και εμείς όλοι οι παρευρισκόμενοι διακατεχόμαστε από θετική διάθεση και αυτό γιατί εγκαινιάζουμε κάτι που εμπεριέχει τα στοιχεία του νέου, της προσδοκίας, της αισιοδοξίας και της προοπτικής. Τα εγκαίνια του αστυνομικού σταθμού Βελβεντού μας κάνουν χαρούμενους γιατί πρόκειται για μια νέα αστυνομική υπηρεσία και όπως κάθεται καινούριο μας κάνει να προσβλέπουμε σε αυτή, να προσδοκούμε τα ωφέλη από τη λειτουργία της, να αισιοδοξούμε ότι θα συμβάλλει στην παραπέρα βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών της τοπικής κοινωνίας, να νιώθουμε σιγουριά και ασφάλεια βλέποντας το μέλλον. Πρέπει να τονίσω ότι σήμερα μέσα από αυτή την τελετή αναδεικνύεται με τρόπο απόλυτα σαφή η αρμονική συμπόρευση της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του Δήμου Βελβεντού και της ελληνικής αστυνομίας σε έναν δρόμο χρέους και προσφοράς προς την τοπική κοινωνία. Εγκαινιάζουμε σήμερα τον αστυνομικό σταθμό Βελβεντού που θα στεγαστεί εδώ σε αυτό το χώρο με δωρεάν παραχώρηση από το Δήμο Βελβεντού. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει την αμοιβαία βούληση του Δήμου και της αστυνομίας να στηρίξουν την τοπική κοινωνία, διαμορφώνοντας έτσι όλες τις συνθήκες που θα τους επιστρέψουν να ασκούν ανεμπόδιστα και υπό συνθήκες ευνομίας και ασφάλειας τις παραγωγικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και λοιπές νόμιμες δραστηριότητες τους. Η ίδρυση του αστυνομικού σταθμού Βελβεντού με απόφαση της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας του σώματος προέκυψε ως αποτέλεσμα της βούλησης και της προσπάθειας της πολιτείας να εξασφαλίσει τα εχέγγυα της προστασίας και της εμπέδωσης του αισθήματος ασφαλείας. Η δωρεάν παραχώρηση του οικείματος που θα στεγάζεται ο νεοειδρυθής αστυνομικός σταθμός Βελβεντού δείχνει την επιθυμία του Δήμου και των Δημοτών να σταθούν δίπλα στην ελληνική αστυνομία, να τη στηρίξουν και να στηριχθούν από το έργο της. Σας διαβεβαιώνω ότι θα ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των κατοίκων του Δήμου Βελβεντού και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποδώσουμε την εμπιστοσύνη και την αποδοχή. Θα εργαστούμε με ζήλο, με αυταπάρνηση, με ανθρωπισμό, με υπευθυνότητα, όπως ακριβώς έχει οραματιστεί και σχεδιάσει η πολιτική και η φυσική ηγεσία τη σύγχρονη αστυνομία. Μια αστυνομία εξωστρεφή, ανθρώπινη, αποτελεσματική. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον φίλο Δήμαρχο Βελβεντού Μανώλη Στεργίου και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την αγάπη και την εμπιστοσύνη προς την ελληνική αστυνομία. Τέλος, από καρδιάς θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό για την τιμή που μας έκανε να παρευρεθεί σήμερα στην τελετή του αγιασμού των εγγενείων.
Καλό τον κύριο Υπουργό να προσθέσει το βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό. Εμείς είμαστε πάντοτε με την πλευρά της ειρήνης και του δικαίου. Είμαστε πάντοτε με την πλευρά που υπερασπίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα και την εδαφική της ακαιρεότητα. Και αυτό κάνει η πατρίδα μας έναντι οποιοδήποτε θα ήθελε να δημιουργήσει προβλήματα. Είμαι σίγουρος, κυρίες και κύριοι, ότι αυτό το αστυνομικό τμήμα θα κάνει όπως πρέπει τη δουλειά του και συμμερίζω με τις ευχές να έχετε λίγη δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχα στην οικογένειά μου, πρώτο θείο μου, υποστράτηγο στην τότε χωροφυλακή, στο δικηγορικό γραφείο που ήμουνα δεκαετία του 60 και 70. Ο δικηγόρος μου είχε τον υπαρχηγό της χωροφυλακής, τον πατέρα του, και έτσι ζω αυτό το σώμα και από μέσα και από κοντά και προσευχόμενος. Ο Θεός μας ευλογεί όλους, κύριε Υπουργέ, να διαβάσετε στον Πρωθυπουργό μας τις ευχές και την αγάπη μας και την τιμή μας για ό,τι κάνει για τον τόπο και τον νυν για τον Βεργαντό. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, αλλά και την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, γιατί κάτι το οποίο ήταν χρήσιμο, απαραίτητο για το Δήμο έγινε πράξη. Και εύχομαι να έχει μια καλή λειτουργία, εύχομαι να έχει όσο γίνεται λιγότερη δουλειά, να μην υπάρχουν περιστατικά. Και για άλλη μια φορά δείχνουμε την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι είμαστε δίπλα στον καθένα και στην καθημερινά ξεχωριστά. Είμαστε δίπλα στις τοπικές κοινωνίες, γιατί αυτός είναι ο ρόλος μας. Και γιατί πιστεύουμε ότι η Ελλάδα πηγαίνει μπροστά, η Ελλάδα εξελίσσεται, η Ελλάδα ψηφιοποιείται, η Ελλάδα προχωράει με πάρα πολύ γρήγορα βήματα, παρά τις δυσκολίες, παρά τα προβλήματα, ο στόχος είναι μπροστά μας και είναι σίγουρο ότι κάθε μέρα συνεχίζουμε και επιτυχαίνουμε τους στόχους μας. Δεν θέλω να σας κουράσω. Και έχουμε τη δημιουργία δύο νέων Δήμων. Η δημιουργία αυτού του αστυνομικού τμήματος ολοκληρώνει τις λειτουργίες των νεοσύστατων Δήμων. Θέλω να σας εκφράσω τις ευχαριστίες του Περιφερειάρχη για όσες ενέργειες κάνατε και συμβάλλατε με αυτόν τον τρόπο τη δημιουργία αυτού του τμήματος, ώστε οι πολίτες εδώ, όχι ότι δεν αισθανόταν ασφαλείς, σίγουρα που τη δημιουργία του νέου τμήματος αισθάνονται ολοκληρωμένη ως πολιτεία και είναι βέβαιοι ότι με τη συνδρομή και της αστυνομίας θα προχωρήσουν στα προβλήματά τους. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά, διότι έχω την τιμή να παρευρίσκομαι σήμερα εδώ ως εκπρόσωπος του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστρατήγου Κωνσταντίνου Σκούμα, στην τελετή των εγγενείων του αστυνομικού σταθμού Καρπεδού. Πρόκειται για μια νέα περιφερειακή υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας που εδρεύει στο Βελαιωτό Κοζάνης και υπάγεται δυτικά στο αστυνομικό τμήμα Σερβίων. Η ίδρυση και η λειτουργία του αστυνομικού σταθμού Βελαιωτού πραγματοποιήθηκε έχοντας λάβει υπόψη μια σειρά παραγόντων όπως τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, τα πληθυσμιακά δεδομένα, το οδικό δίκτυο, τις χιλιομετρικές αποστάσεις καθώς και τις τοπικές ανάγκες αστυνόμευσης της περιοχής. Εξυπηρετηθεί το σύνολο των πολιτών στην περιφέρεια για να μπορούμε να έχουμε παροχή υπηρεσιών σε κάθε γωνιά της Ελλάδος και αυτό το επίτευγμα φαίνεται μια απλή διαδικασία αλλά ήταν ιδιαίτερα σύνθετο, συνέβαλαν πολλές δυνάμεις μαζί, συνεργάστηκε ο Δήμος, συνεργάστηκε το Υπουργείο, όλοι εμείς με τις εισηγήσεις μας δώσαμε τις πληροφορίες που απαιτούνταν για να πάρθει αυτή η απόφαση. Τέτοια έργα δίνουν δυνατότητα στο παρόν και στο μέλλον, κρατάνε τον κόσμο στην περιφέρεια, βοηθούν την ανάπτυξη της χώρας και βέβαια σηματοδοτούν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της κυβέρνησης για κάθε γωνιά της Ελλάδος, γιατί Ελλάδα είναι και η περιφέρεια και όταν συνολικά λειτουργεί σωστά όλη η χώρα, τότε μπορούμε να ευελπιστούμε σε πρόοδο, σε ανάπτυξη και σε καλύτερα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί εκπρόσωποι των Σημάτων Ασφαλείας, κύριε Υπουργέ, βρίσκεστε σε έναν τόπο παραγωγής. Σε έναν τόπο όπου αξιοποιείται κάθε γωνιά αυτής της περιοχής, όπου ο πολιτισμός και το περιβάλλον είναι αιτίες ανάπτυξης, όπου οι άνθρωποι δουλεύουν για να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής των δικών, τις δικές τους, αλλά και των παιδιών τους,
σε έναν τόπο όπου όταν θέλουμε να πούμε σε ποια περιοχή δουλεύουν οι άνθρωποι και προκόβουν, πολλές φορές μιλάμε για το Βελβεντό. Με τις ευλογίες της Εκκλησίας και του Μητροπολίτη μας εγκαινιάζεται σήμερα ο νεοδιευθυντής αστυνομικός σταθμός στην έδρα του Δήμου Βελβεντού από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο. Η επανίδρυση του αστυνομικού σταθμού ήταν ένας στόχος της παρούσας Δημοτικής Αρχής από τη μέρα που επανασυστάθηκε και λειτουργήσε και πάλι ο Δήμος Βελβεντού. Για την ιστορία οφείλω να αναφέρω ότι η κατάργηση του αστυνομικού σταθμού πραγματοποιήθηκε το έτος 2000 με στόχο τότε την δημιουργία των τότε πολυδύναμων αστυνομικών τμήματων στην επαρχία. Ο αστυνομικός σταθμός Βελβεντού απορροφήθηκε τότε από το ΑΤΑΦ Σερβίων. Σήμερα όμως επανιδρύεται και ο Δήμος μας συνέβαλε με την παραχώρηση χρήση του ακινήτου και με την παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού προσωρινά και μέχρι να αποκατασταθεί το κτίριο του παλαιού αστυνομικού σταθμού, αυτό το ωραίο νεοκλασικό κτίριο, δίπλα στο Δημοτικό Σχολείο. Θα παλέψουμε και γι' αυτό το επόμενο διάστημα. Ο νεοευρυθής αστυνομικός σταθμός θα συμβάλλει στην ενίσχυση της αίσθησης ασφάλειας των πολιτών, στην εφαρμογή των νόμων και γενικά στην καθημερινή ποιότητα ζωής των πολιτών του Δήμου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη που μας τιμά με την παρουσία του. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την ιστορική απόφασή του για την ίδρυση του σταθμού και να στείλω επίσης και τις ευχαριστίες όλων μας και στον τότε Αρχηγό Αστυνομίας τον κύριο Καραμαλάκη για τη δική του συμβολή. Για τον κύριο Υπουργό όμως, θα ήθελα να συνεχίσω και να θυμίσω στους συμπολίτες μου ότι όντας Υπουργός Εσωτερικών στην αρχή αυτής μας της Δημοτικής Θητείας ενίσχυσε τον επανασυσταθέντα Δήμο μας με το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ με τα οποία ανανεώσαμε τον φθαρμένο εξοπλισμό και τα μηχανήματα του Δήμου ενώ ακολουθούν και έργα υποδομών από το ίδιο Δήμο. Επίσης, ως Υπουργός Εσωτερικών ενίσχυσε έκτακτα το Δήμο μας με το ποσό των 150.000 ευρώ για να ανταπεξέλθουμε άμεσα στις μεγάλες φυσικές καταστροφές από τις θεομηνίες του καλοκαιριού του 2020 και με το ποσό των 430.000 ευρώ για την ανακαίνιση του Δημοτικού Σταδίου που ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες. Κύριε Υπουργέ, η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση έχει ανάγκη από τέτοιες αποφάσεις για να μπορεί να προσφέρει στους πολίτες μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και εσείς αποδείξατε και αποδεικνύετε και στην τότε θητεία σας, αλλά και τώρα, και ως μέλος της κυβέρνησης, ότι ενστερνίζεστε την αυτοδιοικητική προσπάθεια για το καλό των πολιτών και της κοινωνίας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς, προπαντός για την αμεσότητα με την οποία ανταποκριθήκατε σε όλα τα αιτήματά μας. Παρεμπιπτόντως, έχετε και τους χαιρετισμούς από τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, που σήμερα το πρωί είδε το βιβλίο και με πήρε τηλέφωνο. Κύριε Υπουργέ, με την ευκαιρία της παρουσίας σας, σήμερα θα ήθελα να σας ζητήσω, μάλλον από τους υφισταμένους σας που είναι στο Υπουργείο, την άμεση στελέχωση του σταθμού, τη διεύρυνση των αντικειμένων εξυπηρέτησης και την διευκόλυνση εκ μέρους των υπηρεσιών σας για την επαναφορά του κτηρίου του παλαιού αστυνομικού σταθμού που ανέφερα πριν, προκειμένου να ανακαινιστεί και να μεταφερθεί η υπηρεσία στη φυσική της έδρα. Και ως μέλος της κυβέρνησης που είστε, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας πω ότι αυτός ο κατεξοχήν αγροτικός Δήμος, με το υπερεωνόβιο συνεταιριστικό του κίνημα, τους υπέροχους ανθρώπους και την πλούσια φυσική ομορφιά, μπορεί να συνεχίσει την πορεία του στον χρόνο, συγκρατώντας τον πληθυσμό και κυρίως τους νέους, αρκεί με τη βοήθεια της συντεταγμένης πολιτείας και της περιφέρειας, συμπληρωματικά να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τουριστικά και τον Ερυθρό Όγκο και τη Λίμνη για να δώσουμε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, δεδομένης και της επερχόμενης απολιμνητοποίησης. Με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Μιχάλη Παπαδόπουλο, που είναι παρόν και μας βοήθησε σε παλαιότερες θητείες, αλλά και στην τρέχουσα. Ήδη ετοιμάζει αυτές τις μέρες μία χρηματοδότηση 500.000 ευρώ για τη συντήρηση του οδικού δικτύου των ορεινών οικισμών. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι βοήθησαν στην επανίδρυση του αστυνομικού σταθμού, στους κυβερνητικούς βουλευτές, στον βαθμό που ασχολήθηκε ο καθένας και ιδιαίτερως τον βουλευτή του νομού Γιώργο Αμανατίδη, που κατέβαλε άοπνες προσπάθειες σε συνεργασία με το Δήμο και το Υπουργείο για την επανίδραση του σταθμού στην έδρα του Δήμου μας. Επίσης, να ευχαριστήσω τον Διευθυντή και τα στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κοζάνης, τον Σπύρο τον Γιόγκαρη, για τις δικές τους προσπάθειες για τη διευθέτηση όλων των εκκρεμωτήτων για τη λειτουργία του σταθμού. Τέλος, θέλω να καλωσορίσω τον διοικητή του σταθμού μας,
και εξαίρετο στέλεχος των αστυνόμων τον κύριο Γιάννη Αραβόπουλο και τους συνεργάτες του και να τους ευχηθώ μια γόνιμη συνεργασία με το Δήμο και προπαντός μια αποτελεσματική λειτουργία του σταθμού για το καλό της τοπικής κοινωνίας. Θα κλείσω απευθυνόμενος στους συμπολίτες μου, λέγοντας αυτό που ανέφερα και κατά την ορκομοσία της τρίτης θητείας μου τον Αύγουστο του 19. Θα είμαστε ευτυχείς, οι συνεργάτες μου και εγώ, στο τέλος αυτής της δύσκολης τετραετίας που μας εμπιστευθήκατε, αν μπορούμε να σταθούμε απέναντί σας και να σας πούμε, προσπαθήσαμε με πολύ καθημερινό αγώνα και κάναμε για τον τόπο μας ίσως λιγότερα από όσα θα θέλαμε. Σίγουρα όμως περισσότερα από όσα μπορούσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για τη συνέχεια του δελτίου. Τεχνομπετόν ΑΕ. Έτοιμος κυρόδελμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Πορεία σιδήρου. Τεχνομπετόν ΑΕ. Κοζάνη. Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. flashpavlatv.gr. Ειδήσεις με την ταχύτητα του Flash. Δίνοντας συνέχεια στο δελτίο μας και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα πάμε σε μια είδηση από την πόλη της Τολεμαΐδας και πιο συγκεκριμένα από τους μαθητές του 4ου Δημοτικού Σχολείου της περιοχής. Μαθητές οι οποίοι πραγματοποίησαν μια εξαιρετική εργασία υλοποιώντας μια ιδέα να δώσουν πληροφορίες για τους δρόμους της πόλης. Κατέγραψαν οδούς, ηρώων, αλλά και τοποθεσιών όπως η οδός Πόντου, αλλά και η οδός Καυκάσου, γράφοντας πληροφορίες γύρω από τους δρόμους, σηματοδοτώντας μια ιδέα που καλό είναι ο Δήμος της Εορδαίας να αναλάβει πρωτοβουλία και να το κάνει και καλύτερο, αλλά και σε μόνιμη κατάσταση, έχοντας πληροφορίες παράλληλα με την ονοματοδοσία. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Τα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων που ξεκίνησαν φέτος, τα δύο τμήματα της γάμα τάξης του σχολείου μας αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με την ονομασία των οδών της πόλης μας. Η δράση είχε τίτλο «Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία». Κάθε παιδί ανέλαβε να βρει πληροφορίες για ένα πρόσωπο ή μια περιοχή ή για κάποιο γεγονός που έδωσε το όνομά του στην αντίστοιχη οδό. Στη συνέχεια αποφασίσαμε να εκτυπώσουμε αυτές τις πληροφορίες και να τις τοποθετήσουμε στις πινακίδες των οδών. Έτσι με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά συμμετείχαν πιο ενεργά στη δράση και ένιωσαν ικανοποίηση για την προσπάθειά τους. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι βοήθησαν σε αυτή την προσπάθεια και εσάς που το κάνετε πιο γνωστό στην τοπική κοινωνία. Υπήρξε κάποια συνεννόηση με το Δήμο, κάποια επαφή? Ναι, βέβαια, ξέχασα να το αναφέρω. Κατόπιν συνεννόησης με το Δήμο Εορδαίας, μπορέσαμε να αναρτήσουμε τις πληροφορίες στις αντίστοιχες οδούς. Κάναμε μια εργασία για τις οδούς και τις κολλήσαμε σε κολόνες που γράψαμε κάποια πράγματα για το από πού πήρε το όνομά τους και τις κολλήσαμε σε κολόνες για να δουν οι άνθρωποι που περνάνε για να ξέρουν από πού πήραν το όνομά τους. Και εσείς τώρα ξέρετε πια το όνομα που πήρε ένας δρόμος, ποιος είναι, την ιστορία. Ναι. Εγώ έκανα την οδό Καυκάσου. Ο Καύκασος πήρε το όνομά του από τον Πόντο, ήταν μια περιοχή του Πόντου. Ήταν μια περιοχή του Πόντου που εκεί ζούσαν Έλληνες Πόντι. Κάναμε μια εργασία και συγκεντρώσαμε δρόμους στο κάθε όνομα του δρόμου. Για το όνομα που πήρε κάθε οδό. Εσύ ποιο δρόμο έκανες? Πλάτωνος.
Τι έμαθες την ιστορία? Ότι ήταν αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος. Και τώρα θα το βλέπουν και θα ξέρουν και οι περαστικοί βλέποντας τους δρόμους. Κάναμε μία εργασία με οδούς και πήγαμε και τις κολλήσαμε σε διάφορες κολόνες με τα ονόματα της οδούς. Εσύ με ποιο δρόμο ασχολήθηκες? Με τον Πόντο. Με τον Πόντο. Έμαθες λοιπόν από πού, πώς πήρε αυτό το όνομα? Ο Πόντος υπήρχε στην αρχαιότητα και ζούσαν πολλοί Έλληνες πόντοι εκεί. Και ήρθαν, και ήρθαν εδώ. Κάναμε μια εργασία για τις οδούς και τις κολλήσαμε σε κάποιες κολόνες και εγώ είχα την οδό Περγάμου που πήρε το όνομά της από την... Από την αρχαία Πέργαμο. Από την αρχαία ελληνική πόλη της Μικράς Ασίας. Κάναμε μια εργασία για τις οδούς και κολλήσαμε αυτά που φτιάξαμε σε κολόνες. Εγώ είχα την οδό Μπότσαρη, που ο Μπότσαρης ήταν ένας ήρωας από την Ελληνική Επανάσταση. Αυτά. Άρα θα καμαρώνετε τώρα που θα περνούν οι περαστικοί, που θα βλέπουν αυτά που κάνατε και που θα μαθαίνουν και την ιστορία, έτσι δεν είναι? Ναι. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκαν οι ειδήσεις της τηλεόρασης του Flash. Πολλές ευχές για καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε όλοι καλά.